Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ρόμιτς Ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Όσοι από εσάς παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος, συζητούμε το θέμα των νεοφυών επιχειρήσεων και των δυνατοτήτων τους σε ένα νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας με τον κύριο Αρίστο Δοξιάδη, ο οποίος είναι εταίρος στο επενδυτικό φορέα The Open Fund. Κύριε Δοξιάδη, στο πρώτο μέρος μιλήσατε για τις δραστηριότητες του Open Fund. Κάναμε και μία έτσι θα έλεγα ανατομία της ελληνικής οικονομίας και των προοπτικών των νεοφυών επιχειρήσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχίας σε αυτόν τον τομέα? Ναι, υπάρχουν. Να αναφέρω μερικά στα οποία έχουμε εμείς επενδύσει για να δουν οι τηλεθεατές το είδος των επιχειρήσεων και πού βασίζεται το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Έχουμε μερικές, οι οποίες, ας πούμε, αυτή που έχει πάρει την περισσότερη χρηματοδότηση μετά από εμάς, δηλαδή από το επόμενο στάδιο χρηματοδότησης, είναι μια εταιρεία που ονομάζεται Workable και κάνει το εξής. Απευθύνεται σε όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κόσμου στη φάση που προσλαμβάνουν κόσμο. Όταν βγω εγώ και λέω θέλω να προσλάβω 3 προγραμματιστές και έναν υπεύθυνο πωλήσεων ή κάτι τέτοιο, η Workable θα με βοηθήσει μέσα από μια πλατφόρμα διαδικτυακή να τοποθετήσω τις αγγελίες σε πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες, να μαζέψω τα βιογραφικά, να τα ταξινομήσω με ένα ορισμένο τρόπο και να κάνω πάρα πολύ εύκολη τη διαδικασία των συνεντεύξεων, της αξιολόγησης, της συνεργασίας μέσα στην εταιρεία κτλ. Αυτό μοιάζει να είναι κάτι πολύ βαρετό, πολύ πεζό, αλλά είναι κάτι που το χρειάζονται όλες οι εταιρείες του κόσμου. Αν το κάνεις πολύ καλά, πολύ χρήσιμα, πολύ εύχρηστα, οι πελάτες θα έρθουν. Και η Workable κατάφερε, δουλεύοντας από την Αθήνα και χωρίς να χρειαστεί ποτέ να πάει έξω με μια βαλίτσα να χτυπήσει κανενός πελάτη την πόρτα, να έχει αυτή τη στιγμή. Ποιοι είναι πελάτες αυτής της εταιρείας? Είναι πελάτες. Είναι επιχειρήσεις που ψάχνουν για... Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλου του κόσμου, αγγλόφωνες, δηλαδή αυτές που χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως βασική τους, βασική τους γλώσσα μέσα στην εταιρεία, που ψάχνουν να προσλάβουν κόσμο. Σε συγκεκριμένες ειδικότητες? Οτιδήποτε ειδικότητα, γιατί το job description το γράφει η εταιρεία. Α, το γράφει η εταιρεία. Αλλά έχει και κάποια έτοιμα job descriptions, η Workable, ως προτάσεις, αν θες κάτι. Ναι. Αλλά κυρίως διευκολύνει πάρα πολύ τον τρόπο που γίνεται αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, αυτοί, χωρίς να χρειαστεί να χτυπήσουν, όπως είπα, ποτέ πόρτα με τη φυσική έννοια σε καμιά εταιρεία, έχουν ήδη χιλιάδες πελάτες, θεωρούνται ότι είναι μάλλον η καλύτερη εταιρεία στο είδος τους, σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο είδος στον κόσμο, και γι' αυτό έχουν πάρει και επενδύσεις από μεγάλα φάνους του εξωτερικού. Άλλοι, αυτό είναι ένας κλάδος, ένα είδος επιχειρηματικού μοντέλου που λέγεται Software as a Service, SaaS, και αυτό είναι, και κυρίως τα SaaS απευθύνονται σε μικρές εταιρείες που δεν θέλουν να έχουν ένα εσωτερικό τμήμα που να κάνει κάποιες δουλειές, θέλουν περισσότερο να το αγοράζουν ως υπηρεσία από το διαδίκτυο. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν ευκαιρίες. Υπάρχουν ευκαιρίες με την έννοια για ένα οικοσύστημα όπως είναι το ελληνικό, αυτού του είδους οι δουλειές είναι ιδανικές, γιατί δεν απαιτεί πολύ βαθιά τεχνολογία. Δηλαδή η Workable δεν ανέπτυξε κάποιους σύνθετους αλγόριθμους ή δεν κλείστηκαν σε ένα εργαστήριο επί χρόνια για να βρούνε κάποια ειδική φόρμουλα. Απλώς με πολύ πρακτικό μυαλό και καλή αίσθηση του τι χρειάζεται ο χρήστης, δημιούργησαν μια εξαιρετικά εύχρηστη υπηρεσία. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που μπορεί εύκολα να κάνει κάποιος από την Ελλάδα, αν έχει μυαλό, γιατί έχουμε τις παραστάσεις, έχουμε το μυαλό, έχουμε την εκπαίδευση, δεν έχουμε τα μεγάλα εργαστήρια από πίσω. Άλλα πράγματα, εμείς επειδή είμαστε τουριστική χώρα, είναι αρκετά εύκολο για τους δικούς μας επιχειρηματίες να φανταστούν πράγματα γύρω από τον τουρισμό, να τα δοκιμάσουν πρώτα στην Ελλάδα και αν δουλεύουν να τα κάνουν και αλλού. Η εταιρεία Incredible που έχουμε δημιουργήσει εμείς είναι... Απίστευτο. Incredible, όμως όχι Incredible. Είναι λογοπαίγνιο με το Blue. Μάλιστα. Το Blue είναι από τη θάλασσα. Μάλιστα. Γιατί είναι μια πλατφόρμα που διευκολύνει τον οποιονδήποτε θέλει να νοικιάσει ένα εστιοφόρο ή ένα σκάφος για λίγες μέρες.
να το κάνει πάρα πολύ εύκολα μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Η ενοικιάση σκαφών είναι πράγμα που δουλεύει πολύ στη Μεσόγειο και δουλεύει πολύ στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, επαγγελματίες που νοικιάζουν τα σκάφη τους σε ξένους που έρχονται. Αλλά η διαδικασία να νοικιάσει σκάφους είναι αρκετά μπερδεμένη. Η Incredible λοιπόν σκέφτηκε να κάνει μια πλατφόρμα που να απλοποιήσει πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία, να είναι πολύ εύκολο σε κάποιον που το κάνει πρώτη φορά να καταλάβει τι πρέπει να αξιολογήσει, τι θα πληρώσει και τέτοια. Πάλι, ούτε αυτό είναι καμιά τεχνολογία βαθιά. Έχει πιάσει όμως. Και αυτοί έχουν καλή χρηματοδότηση. Απ' την άλλη άκρη, έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου ερευνητές μέσα από εργαστήρια που δουλεύανε αρκετά χρόνια αλγόριθμους, ας πούμε, βγαίνουν και κάνουν προϊόντα πάνω σε αυτά. Μία που επενδύσαμε το καλοκαίρι είναι μία εταιρεία που δημιουργεί πάνω σε απλά tablets, σε iPad ας πούμε, σε άλλα tablets, όργανα για πιλότους. Αξιοποιεί τους αισθητήρες που έχουν τα ίδια τα tablets μέσα, τα οποία δεν το ξέρουμε πολλοί από εμάς, αλλά τα tablets μας και τα τηλέφωνά μας, τα smartphones, έχουν πολλούς αισθητήρες μέσα που συνήθως δεν τους αξιοποιούμε. Αξιοποιεί αυτούς τους αισθητήρες για να μπορεί... Τους μη αξιοποιήσιμους ή αυτούς που δεν αξιοποιούνται. Αυτούς που μέχρι τώρα τους αξιοποιούσαν διάφοροι σε εφαρμογές που δεν ήταν τόσο σημαντικές, αλλά άμα είσαι πιλότος θες να είσαι βέβαιος ότι οι αισθητήρες δουλεύουν, σου δίνουν πολύ σωστό σήμα. Οι αισθητήρες μέσα σε ένα τάμπλετ είναι φτηνοί αισθητήρες. Οι αισθητήρες σε ένα αεροπλάνο κανονικό είναι πολύ ακριβοί. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύοντας στο εργαστήριο βρήκαν τρόπους τον φθηνό αισθητήρα, το σήμα από το φθηνό αισθητήρα να το καθαρίζουν ας πούμε και να είναι αξιόπιστο για να μπορέσει να καθοδηγήσει ένα αεροπλάνο. Και φτιάχνουν όργανα αεροπλάνου για tablets. Βέβαια αυτά δεν θα πάνε στα μεγάλα, στις εμπορικές αερογραμμές, αλλά για τους εραστέχνες πιλότους στα μικρά αεροσκάφη είναι ιδανικά και υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εραστέχνες πιλότοι στην Ευρώπη. Οπότε, αυτό όμως χρειάστηκε έρευνα ετών. Δεν ήταν σαν τα άλλα που σας είπα, που ήταν απλώς θέμα καλού σχεδιασμού. Αυτό χρειάστηκε έρευνα ετών. Και τώρα ξεκινάνε την εταιρεία τους. Σας δίνω διαφορετικά παραδείγματα για να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να τα κάνει κανείς από την Ελλάδα. Εμένα μία μικρή μου στεναχώρια είναι ότι οι ερευνητές που βρίσκονται μέσα στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, έχουν πολύ καλό μυαλό και αναπτύσσουν πολύ ενδιαφέρουσες μεθόδους, αλλά δεν τους έχει μπει ακόμα στην νοοτροπία ότι αυτά μπορούν να τα δώσουν σε επιχείρηση ή να τα κάνουν οι ίδιοι επιχείρηση. Κάποιοι λίγοι που το τολμάνε, νομίζω ότι θα πάνε πολύ καλά. Άρα υπάρχει δηλαδή ένα έλλειμμα στον τομέα του marketing και της εμπορευματοποιήσεως αυτών των πρωτοβουλίων. Για αυτές που αναπτύσσονται στα δημόσια ερευνητικά κέντρα υπάρχει δυστυχώς αυτό το έλλειμμα. Και θα έλεγα είναι έλλειμμα όχι μόνο στο marketing, είναι έλλειμμα στην απόφαση, στην θέληση του ερευνητή να δει αυτό που έκανε τόσα χρόνια να γίνεται προϊόν. Και για να γίνει προϊόν πρέπει και ο ίδιος ο ερευνητής να συνεργαστεί με κάποιους που ξέρουν, αν θέλετε, τα πιο πρακτικά θέματα του business. Μια δουλειά δική μας είναι αυτή, να κάνουμε, αν θέλετε, την παντριά ανάμεσα στους ερευνητές και στους πιο εμπορικούς, πιο επιχειρηματικούς τύπους. Άρα σε εσάς, αυτός ο οποίος έρχεται να ζητήσει την επενδυτική σας βοήθεια, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει πάντα και ένα πλάνο marketing. Ναι, αυτός που έρχεται πρέπει να έχει και ένα πλάνο marketing. Βέβαια. Τους ερευνητές που δεν έχουν, εμείς τους βρίσκουμε, δεν έρχονται αυτοί. Απλώς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό που δεν αξιοποιείται. Και πάμε και τους τσιγκλάμε με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα κάνει ένα κλικ και θα αποφασίσει είτε ο ίδιος είτε ένας φίλος του που ξέρει από εμπορικά θέματα να κάτσουν να κάνουν ένα πλάνο και να μας το φέρουν. Εσάς οι ερευνητές ή οι ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν, πώς σας βρίσκουν? Σας βρίσκουν από το πρώτα στόμα στο υπάρχει, αυτή υπάρχει, ή... Πρώτα απ' όλα υπάρχει η πλατφόρμα μας, αυτό το theopenfund.com, που μπορεί κανείς να μπει και να δει και να κάνει και αίτηση, να υποβάλει το σχέδιό του μέσα από αυτό. Αλλά αυτός, το business plan εννοείται. Το business plan. Αλλά δεν είναι, παρόλο που μας έρχονται εκατοντάδες μέσα από, αυτό, από αυτή την οδό, οι πιο πολλές εταιρείες στις οποίες επενδύσαμε, όχι αυτές, οι πιο πολλές που μας έρχονται από αυτήν την οδό, αλλά αυτές που τελικά επενδύουμε, τις βρίσκουμε πιο συχνά, με άλλο τρόπο, τις βρίσκουμε εκεί που μαζεύεται η κοινότητα, το οικοσύστημα που λέμε, το οποίο το θεωρώ πολύ σωστό όρο για αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν διάφορες
εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, από εδώ και από εκεί, βέβαια πιο πολύ στην Αθήνα, όπου μαζεύονται οι άνθρωποι, μαζεύονται είτε για να ακούσουν μια ομιλία, είτε για να συνεργαστούν ένα Σαββατοκύριακο να φτιάξουν κάποια καινούργια ιδέα, τα λεγόμενα startup weekends, είτε σε κάποια σεμινάρια που έρχεται ένας και διδάσκει μια τεχνική προγραμματισμού, μαζεύονται και κάνουν ασκήσεις. Σε όλο αυτό το χώρο αναπτύσσονται δίκτυα γνωριμιών. Αυτά τα δίκτυα γνωριμιών είναι τα πιο καλά για να σου φέρουν τον καλό επιχειρηματία. Μάλιστα. Άρα, ας πούμε, έναν επενδυτή έχει κάθε λόγο να συμμετέχει σε δίκτυα γνωριμιών. Σαφέστατα. Και πρέπει να σας πω ότι το Open Fund έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εδώ. Εγώ προσωπικά είμαι στο Open Fund 2 χρόνια, αλλά το Open Fund υπήρχε σε μια πρώιμη μορφή από το 2008 και στηρίχτηκε σε μια σειρά εκδηλώσεων που ονομάζεται Open Coffee. Το Open Fund ονομάστηκε Open Fund από το Open Coffee. Μάλιστα. Οι δύο συνεταίροι μου, που είναι πολύ πολύ πιο μικροί από μένα, ανήκουν στο community αυτό των 20άριδων και των 30άριδων, ήταν οι οργανωτές αυτού του Open Coffee, όπου μαζευότανε αρχικά δεκάδες και μετά εκατοντάδες παιδιά κάθε μήνα και συζητούσαν θέματα για startups. Yeah. Από εκεί μέσα έγιναν γνωστοί, όλο το community τους ξέρει, μας ξέρουν και τους ξέρουμε, και αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα γιατί μας έρχονται πιο εύκολα οι καλοί. Μάλιστα. Συνεργάζεστε και με άλλους φορείς, όπως ας πούμε κοινότητες που έχουν γίνει σε τεχνολογικά πάρκα? Ναι, ψάχνουμε πάρα πολύ. Πηγαίνουμε, κοιτάμε να δούμε τι υπάρχει, κάνουμε παρουσιάσεις κτλ. Και στην επαρχία αυτό και ή στην μόνο... επαρχία, και στην επαρχία. Βέβαια, δυστυχώς δεν έχουμε τόσες καλές προτάσεις από την επαρχία όσο θα θέλαμε. Αλλά τώρα, τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή μέσα στο 2014, έχουμε κινητοποιηθεί αρκετά για να το πετύχουμε αυτό. Να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Δοξιάδη. Είστε ένας συγγραφέας με αρκετά πλούσιο έργο. Το τελευταίο σας βιβλίο, το αόρατο ρήγμα, το οποίο αναφέρεται σε θεσμούς και συμπεριφορές στην ελληνική οικονομία, είναι η τρίτη έκδοση από ό,τι βλέπω εδώ στο βιβλίο, εκδόσεις Ίκαρος. Θέτεται το ερώτημα πώς λειτουργεί η ελληνική οικονομία στην πράξη. Δεύτερο ερώτημα, σε τι διαφέρει από άλλες δυτικές οικονομίες, με ποιες δυνάμεις και ποιες πρακτικές μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, είναι το τρίτο ερώτημα. Και λέτε ότι οι απαντήσεις δεν βρίσκονται στους αριθμούς της μακροοικονομίας, ούτε σε απλοϊκές αφηγήσεις για ολιγάρχες, τοκογλύφους, συνδικαλιστές και αργόμισθους, βρίσκονται στα σχέδια των οικογενειών, στο μέγεθος των επιχειρήσεων, στον τρόπο που παράγουμε, στην οργάνωση του κράτους, στις λεπτομέρειες των νόμων, στα κίνητρα των πολιτικών. Όταν αναφέρεται στα σχέδια των οικογενειών, τι ακριβώς εννοείται? Ωραία, να κάνω δύο βήματα πίσω. Πρώτα να πω ότι δεν έχω πλούσιο συγγραφικό έργο. Αυτό είναι το μόνο βιβλίο που έχω κάνει γράψει. Και το λέω αυτό για να πω το εξής, ότι το βιβλίο αυτό βγήκε από πρακτική. Πάντως, εγώ έχω διαβάσει αρκετά άρθρα. Από το 2010 άρχισα να γράφω άρθρα, αλλά το 2010 ήμουν ήδη 59 ετών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά που γράφω βγαίνουν από πρακτική παρατήρηση. Εγώ έχω δουλέψει σε πολλούς κλάδους και ιδίως με τη δουλειά που έλεγα πριν των επιχειρηματικών συμμετοχών, έχω γνωρίσει και τα τρόφιμα, έχω γνωρίσει και την υγεία, έχω γνωρίσει πολλούς κλάδους πέρα από την τεχνολογία και το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Έχω γνωρίσει τη δημόσια διοίκηση ως συναλλασσόμενος με αυτήν, πιστεύω πολύ καλά. Επειδή όμως πάντα είχα και το σαράκι το θεωρητικό, έχω μελετήσει αρκετά πολιτική οικονομία και τις διάφορες θεωρίες, έβλεπα ότι στην Ελλάδα με τα ίδια μεγέθη στη μακροκλίμακα, δηλαδή είτε το λέμε χρέος, είτε πληθωρισμό, είτε απασχόληση, δεν σήμαιναν και τον ίδιο τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Έβλεπα πώς δουλεύουν οι βρετανικές επιχειρήσεις και πώς δουλεύουν οι δικοί μας. Και προσπάθησα να κάτσω να εξηγήσω γιατί εμείς δουλεύουμε διαφορετικά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε όταν έρχεται ένας επενδυτής, μετά από λίγο επενδυτής με τον επιχειρηματία τσακώνεται, ας πούμε, ενώ στην Ευρώπη ή στην Αμερική αυτές οι συνεργασίες είναι πολύ σταθερές. Και έφτιαξα μια ανάλυση, αν θέλετε, που υπάρχει στο αόρατο ρήγμα για το γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν λέω σχέδια των οικογενειών, λέω ότι στην Ελλάδα η οικογένεια είναι μια βασική οικονομική μονάδα. Όποιος δεν έχει ζήσει στη Γερμανία ή στη Βρετανία δεν το πολύ βλέπει αυτό, αλλά στην Ελλάδα το ότι
Οι γονείς νοιάζονται για το αν τα παιδιά έχουν να ζήσουν μέχρι τα παιδιά να γίνουν 40 και μέχρι οι γονείς να γίνουν 80. Ότι υπάρχει κοινό ταμείο, η σύνταξη της γιαγιάς, το μαγαζί του μπαμπά και ξέρω εγώ, ο μισθός της κόρης στο δημόσιο. Αυτά είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη. Και αυτά είναι και ισχύς και αδυναμία. Είναι αδυναμία γιατί δεν εξειδικευόμαστε, δεν ακολουθούμε καριέρες, δεν θέλουμε να γίνουμε υπάλληλοι, γιατί πάντα υπάρχει ένα χωραφάκι ή κάποιο μαγαζάκι και είμαστε όλοι αφεντικά του εαυτού μας. Αυτό το λένε και τα στοιχεία, δεν είναι ανέκδοτο αυτό που λέω. Αυτό είναι, αν θέλετε, το κακό. Το καλό στοιχείο ότι είμαστε πιο ανοιχτοί σε πολλές πιθανότητες. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας και έμπορο και επιστήμονα κτλ. Και σήμερα στην κρίση που βρισκόμαστε, αυτή η πολυέργεια, όπως το λέω, των οικογενειών, δηλαδή κάθε οικογένεια να κάνει πολλές διαφορετικές εργασίες, μπορεί να αποδειχθεί και πλεονέκτημα. Γιατί, όπως έλεγα πριν, είναι εύκολο για τα παιδιά να ξεκινήσουν startup. Ένα παιδί μιας εργατικής οικογένειας στη Βόρεια Αγγλία, ας πούμε, που θα έμενε ξαφνικά άνεργος ο πατέρας του, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει startup. Εμείς έχουμε τη στήριξη της οικογένειας, τη μικροϊδιοκτησία που μας το επιτρέπει να το κάνουμε. Αυτή η μικροϊδιοκτησία, η οποία όντως, έτσι όπως το θέτεται το θέμα, και θα διαβάσω με μεγάλη χαρά το βιβλίο σας, έχει πολλές θετικές πλευρές, με κοινωνικό επίσης αντίκτυπο, διότι η κοινωνία κρατάει περισσότερη συνοχή, δεδομένου ότι η οικογένεια είναι ένα είδος, θα έλεγα, καταφυγίου, τελικού, εσχάτου δανειστή, όπως λέμε στην οικονομία. Από την άλλη μεριά όμως δεν περιορίζει τους ορίζοντες των μελών της οικογενείας. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο δεν την κάνει συντεχνιακή και κλειστή σε εξωτερικές επιδράσεις. Θα έλεγα περίεργος όχι, γιατί νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια είναι και πολύ προστατευτική, αλλά είναι και ανοιχτή. Δηλαδή, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τις οικογενειακές επιχειρήσεις που πάνε από τον προπάπου στον παππού, στον αυτό κτλ. Συνήθως κάθε γενιά κάνει άλλα πράγματα, έχει άλλους ορίζοντες. Οι γονείς δεν έχουν κανένα πρόβλημα το παιδί πρώτα απ' όλα να φύγει από την επαρχία να σπουδάσει στην Αθήνα και μετά να πάει για μεταπτυχιακά στη Γερμανία, αν υπάρχουν τα χρήματα. Επομένως, δεν νομίζω τους κλείνει τους ορίζοντες. Είναι περίεργη η ελληνική οικογένεια. Συνολικά θετικά λειτουργεί. Πού λειτουργεί αρνητικά? Στο ότι δεν δημιουργεί εργασιακό ήθος. Δηλαδή αυτή την αίσθηση ότι πρέπει φέτος να έχω βρει μια λύση στο βιοποριστικό μου, δεν τη δίνει η οικογένεια. Μας δίνει αρκετή άνεση να ψαχτούμε, το οποίο έχει και τα καλά του, αλλά συνήθως έχει και τα κακά του. Όταν λέτε εργασιακό ήθος, τι ακριβώς εννοείτε? Δηλαδή, νομίζω έχει δύο διαστάσεις, την αυτοπιθαρχία και τη συνεργασία. Η αυτοπιθαρχία είναι να μπορείς να βάζεις στόχους και ο στόχος πάντα έχει ένα χρονικό περιθώριο, ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι. Μπορεί να χάνεις τα χρονοδιαγράμματα, αλλά τουλάχιστον να αγχώνεσαι που τα χάνεις και να πιέζεις τον εαυτό σου. Αυτή είναι η αυτοπιθαρχία. Και η συνεργασία είναι όταν κάθομαι σε μια ομάδα να με νοιάζει κυρίως πώς θα πάει καλά το έργο της ομάδας και όχι πώς εγώ θα περάσω καλά μες στην ομάδα. Αυτό είναι και πολιτισμικό θέμα. Αυτό είναι πώς μαθαίνουμε από μικροί. Και έχω διαβάσει και ενδιαφέρουσες μελέτες για το πώς από την ηλικία των 3 και 4 ετών διαφορετικοί λαοί μαθαίνουν τη συνεργασία ή τον ατομισμό στα παιδιά τους ασυναίσθητα. Ασυναίσθητα. Εμείς δεν έχουμε μάθει τη συνεργασία. Κύριε Δοξιάδη, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εύχομαι να την επαναλάβουμε ή μάλλον να τη συνεχίσουμε για να την επεκτείνουμε. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκης Επιχειρήσεων. Με τον κύριο Αρίστο Δοξιάδη συζητήσαμε σήμερα θέματα νεοφυών επιχειρήσεων. Συζητήσαμε το βιβλίο του, το «Αόρατο ρήγμα». Και βεβαίως μιλήσαμε και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στον μεταβαλλόμενο κόσμο μας, συζητήσεις οι οποίες θα πρέπει να απασχολούν κάθε νέο Έλληνα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι πάντοτε ορατό στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει η ελπίδα πρέπει να υπάρχει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, όπως ευχαριστώ εκ νέου και τον κύριο Δοξιάδη.